Και λίγες ημέρες είναι γεγονός η εθνική ομάδα λακρός που δημιουργήθηκε από Έλληνες που κατοικούν μόνιμα στην Αμερική, όπου το άθλημα είναι πολύ πιο διαδεδομένο. Στην εθνική ομάδα υπάρχει και ένας αθλητής από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μάλιστα είναι μόλις 17 χρονών και τον έχουμε μαζί μας στο στούντιο. Αυτός είναι ο Ηλίας Ζαχαρόπουλος. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Αρχικά θα ήθελα, Ηλία, να μου πεις πώς προέκυψε η ιδέα για τη δημιουργία της εθνικής ομάδας λακρός. Η ομάδα αρχικά ξεκίνησε και δημιουργήθηκε από αυτά τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην Αμερική 3 χρόνια πιο πριν, όπου η Ομοσπονδία της Ελλάδος που βρίσκεται στην Αμερική πήρε την απόφαση και έκανε αυτό το έργο, αυτή την πράξη, η οποία οδήγησε, σύμφωνα και με τις προπονήσεις που έχουμε κάνει και με όλη τη δουλειά η οποία υπάρχει, σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι και το επιθυμητό. Εσύ, Ηλία, πώς επιλέχθηκες να είσαι μέλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος? Την επιλογή αυτή την οφείλω, θα έλεγα, καθαρά στο σχολείο μου, το οποίο μου δίνει καθημερινά πολλές δυνατότητες και μία από αυτή είναι και το να συμμετάσχω σε μία τέτοια ομάδα, αλλά και το γεγονός ότι ότι μένω εδώ στην Ελλάδα και ότι είμαι Έλληνας βοήθησε και αυτό αρκετά, γιατί η αλήθεια είναι ότι το επίπεδο δεν είναι αρκετά υψηλό. Ηλία, το λακρός είναι ένα άθλημα το οποίο πολλοί στην Ελλάδα, πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει σαν άθλημα. Θα ήθελα να μας δώσεις κάποιες βασικές πληροφορίες αναφορικά με το λακρός για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Θα έλεγα ότι το λακρός είναι ένα άθλημα το οποίο δεν διαφέρει και τόσο πολύ σε σχέση με όλα τα άλλα. Παρά το γεγονός ότι πολλοί λένε ότι δεν είναι ιδιαίτερο και ότι δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν τον εξοπλισμό τους και έχουν και τη ρακέτα τους και προσπαθούν να σκοράρουν σε ένα τέρμα όπως αυτό του χόκεϊ και μετά υπάρχουν και κάποιοι κανόνες όπως ότι η μπάλα δεν μπορεί να την πιάσουν οι παίκτες με τα χέρια, πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τη ρακέτα τους και μετά υπάρχουν και οι κανόνες της επαφής οι οποίοι είναι και αυτοί αντίστοιχα με τα σημεία και με τον εξοπλισμό τον οποίο βρίσκεται σε προστατεύσει συγκεκριμένα μέρη. Πόσα άτομα αγωνίζονται, Ηλία, στο λακρός? Η κάθε ομάδα συνήθως αποτελείται από 20 άτομα, όπου 10 παίκτες είναι μέσα στο γήπεδο, ένας είναι ο τερματοφύλακας και μετά 9 παίκτες, οι οποίοι εναλλάσσονται ανάλογα με αν η ομάδα βρίσκεται στην επίθεση ή στην άμυνα και με τα συστήματα τα οποία αυτά είναι καθαρά επιλογές του κάθε προπονητή. Όπως βλέπουμε και από τα πλάνα μας, είναι ένα άθλημα στο οποίο υπάρχει πολύ τρέξιμο, υπάρχει και σωματική επαφή και πολλές φορές υπάρχουν και σκληρά φάουλ, αν δεν κάνω λάθος, Ηλία. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Από την πρώτη εικόνα, σίγουρα αυτό που λαμβάνει ο κόσμος είναι ένα άθλημα σκληρό, ένα άθλημα δύσκολο. Και η αλήθεια είναι αυτή, ότι αυτό το άθλημα είναι δύσκολο, είναι απαιτητικό. Οι προπονήσεις, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι πολύ δύσκολες και ο ρυθμός τους είναι πολύ γρήγορος. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια ευχαρίστηση μέσα σε όλο αυτό. Δηλαδή, και εγώ την πρώτη φορά που μπήκα στο γήπεδο, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα επίπεδο το οποίο είναι πολύ πιο ψηλά από ό,τι ξεκίνησα. Και αυτό το οφείλω καθαρά στους προπονητές μου και στο σχολείο μου, το Κολέγιο Ανατόλια, που με βοήθησαν να ανέβω σαν παίκτης όσον αφορά το επίπεδο και να φτάσω να βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Και στη συνέχεια τώρα στο πρωτάθλημα του Ισραήλ να συναγωνίζομαι με παίκτες αντίστοιχου επίπεδου. Μου έκανες την καλύτερη πάσα γιατί αναφέρθηκες στην πρώτη φορά που μπήκες στο γήπεδο. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το λακρός? Προφανώς έκανες πριν κάτι άλλο και κάποια στιγμή αποφάσισες να ασχοληθείς με το λακρός. Νομίζω ήταν θέμα του χαρακτήρα μου, διότι γενικά είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει να δοκιμάζει καινούργια πράγματα. Όπως σας είπα και πριν, το σχολείο μου, το Κολέγιο Ανατόλια, είχε μέσα στις δραστηριότητες οι οποίες γίνονται στα διαλύματα και αυτό, συμπεριλάμβανε και αυτό. Οπότε από την πρώτη στιγμή που το είδα έτσι να διαδραματίζεται στο γήπεδο, είδα ότι μου φάνηκε ενδιαφέρον και ήμουν σίγουρος ότι αν το δοκιμάσω θα μου άρεσε και όντως έτσι έγινε. Κάπου εκεί δηλαδή πήγε και το μικρόβιο μέσα σου για να ασχοληθείς ναι. με το λακρός. Ξεκινήσατε την προετοιμασία σαν εθνική ομάδα, καθώς 15 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, είναι το παγκόσμιο στο Ισραήλ. Ναι, η ομάδα και εγώ είχαμε ξεκινήσει πολύ καιρό πιο πριν. Η ομάδα από την Αμερική, εγώ εδώ στην Ελλάδα μόνος μου όσο μπορούσα και με την καθοδήγηση κάποιων προπονητών που βρίσκονταν εδώ στην Ελλάδα.
όντως το επίπεδο είναι ανεβασμένο, οι απαιτήσεις είναι πολλές, οι προπονήσεις ήταν πολλές και αυτή τη στιγμή η ομάδα βρίσκεται εδώ για μια τελευταία προπόνηση. Έφτασε την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, και την Τετάρτη αναχωρούμε για το Ισραήλ, αφού θα έχουμε ολοκληρώσει τις προπονήσεις μας. Και για να κλείσουμε, Ηλία, πώς το βλέπεις, θα καταφέρετε να πλασαριστείτε σε μία από τις πρώτες θέσεις, ως πρώτη φορά? Δεν θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι θα κατακτήσουμε κάποιο μετάλλιο ή κάποια μεγάλη διάκριση. Σίγουρα ο στόχος είναι αυτός, να φέρουμε διακρίσεις στη χώρα μας, γιατί αυτό πάνω απ' όλα είναι το σημαντικό, γι' αυτό δουλεύουμε όλοι. Και εγώ ελπίζω φυσικά να γίνει αυτό. Και θα δούμε. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε προπονημένοι και θα δούμε. Θα παλέψουμε για το καλύτερο. Το εύχομαι και φυσικά είναι τιμή μας. Ο μοναδικός που κατοικεί στην Ελλάδα, παίκτης Λακρός, να είναι και από την Θεσσαλονίκη και φυσικά να σε φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Εγώ σας ευχαριστώ που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Εύχομαι φυσικά καλή επιτυχία και γιατί όχι να φέρετε και το μετάλλιο και να ξαναείμαστε εδώ μετά με μετάλλιο, με κύπελο, οτιδήποτε καλύτερο να έρθει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Γεια σας.